Χορός από που στήθηκε χθες τη νύχτα έξω από το ξενοδοχείο Κρέταμάρη στη στη Χερσόνησο Ηρακλείου σκόρπισε τον τρόμο και τον πανικό. Προσπαθήσαν να κάνουν μια ληστεία, απέτυχε, τους πιάσανε, τραυματιστήκαν λίγο οι και τελειώσαν όλα. Πρωταγωνιστές σε μια κινηματογραφικού τύπου ληστεία που έγινε στο κοσματοπολείο του ξενοδοχείου ήταν από τη μια πλευρά... Τρει ένοπλοι κουκουλοφόροι και από την άλλη οι αστυνομικοί που του περίμεναν στην έξοδο με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Ο πυροσβολισμού άκουσα. Οι θρασίτατοι ληστέ που αγνοούσαν τον κλειό που είχε σφίξει γύρω του βγήκαν μετά τη ληστεία σαν από το ξενοδοχείο, φορτωμένοι με δύο σάκου γεμάτου χρυσαφικά. Η φωνή όμω που άκουσαν να του καλεί να παραδοθούν δεν του πτώησε και προσπάθησαν να ανοίξουν δρόμο διαφυγή με ρηπέ από τα Καλάσνικοφ που είχαν στα χέρια του. Οι αστυνομικοί απάντησαν στου πυροβολισμού, τραυματίζοντα σοβαρά δύο από του κακοποιού και ελαφρότερα τον τρίτο. Μπήκαν να ληστεύσουν, ε, του πιάσανε μετά γιατί καθυστερήσαν να φύγουν και ότι του πυροβολήσαν. Και είναι και οι τρει τραυματίε. Η αστυνομία έδρασε πολύ γρήγορα. Ήταν σε δύο λεπτά στο ξενοδοχείο μας. Η αντίστροφη μέτρηση για του τρει δράστε άρχισε μετά την κλοπή ενό 4x4 φορτηγού αυτοκινήτου την περασμένη Τετάρτη από την περιοχή του ΤΕΙ στο Ηράκλειο. Τα στοιχεία τη κλοπή έδειξαν σε έμπειρου αξιωματικού τη Ελλάδα που έχουν χειριστεί ανάλογε υποθέσει στο παρελθόν ότι σχεδιάζεται χτύπημα σε τουριστική περιοχή. Άμεσα τέθηκε σε εφαρμογή σχέδιο ακαριαία επέμβαση σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Με τα μπλοκα αναστείνονται από την Αμουδάρα μέχρι τα Μάλια. Όταν όλα είναι ελεινά, έρχονται οι ελεεινότεροι για να κλέψουν και να πάρουν κάτι παραπάνω. Χθε το βράδυ, λίγο μετά τι 9.30 το κλεμμένο μαύρο Toyota, με τρει επιβάτε, έκανε την εμφάνισή του κοντά στο ξενοδοχείο Κρέτα Μάρη. Οι αστυνομικοί αντέδρασαν ακαριαία, με ομάδε από την Όπια, τη Δία και την ΟΕΑ να φτάνουν επίτόπου και να δημιουργούν ένα διαπέραστο τείχο, περιμένοντα σε απόσταση ασφαλεία την έξοδο των κακοποιών. Οι αστυνομικοί, καλά κρυμμένοι στο λιόφιτο που βρίσκεται ακριβώ απέναντι από την είσοδο του ξενοδοχείου, περίμεναν την έξοδο των τριών ληστών. Η εισβολή των ληστών σήμανε συναγερμό και στη διεύθυνση του ξενοδοχείου, που φρόντισε να εκενώσει τη μονάδα και να μεταφέρει του πελάτε σε ασφαλέ σημείο. Υπήρχε φόβο από όλο τον κόσμο. Ε, αυτό που κάναμε ήταν να απομακρυνθούμε άμεσα, να ειδοποιήσουμε την αστυνομία και την ομάδα εκτάκτων αναγκών που έχει το ξενοδοχείο 24 ώρες. The and his assistant... Έτρεξα στην υποδοχή, αλλά ο διευθυντής και ο με καθησύχασαν και μου είπαν να πάω στην παραλία. Πήρα τη φίλη μου και κατεβήκαμε στην παραλία. Εκεί ακούσαμε ένα πυροβολισμό και καταλάβαμε πως κάτι έγινε αλλά παραμείναμε ήρεμε γιατί είμαστε από το Ισραήλ και συνηθισμένε σε τέτοιε καταστάσει. Αφού άδειασαν με αστραπιέ κινήσει στι προθήκε του κοσματοπολίου, οι τρει ληστέ επιχείρησαν να διαφύγουν. Σωματίε, εντάξει, επικράτησε ένα πανικό ακόμα, έλεγα. Οι αστυνομικοί ζουν επίμονα από του τρει ληστέ να παραδοθούν και ταυτόχρονα πυροβολούν τα λάστιχα του κλεμμένου 4x4 προκειμένου να το κινητοποιήσουν. Οι δράστε προσπαθώντα να διαφύγουν ανοίγουν πυρ εναντίον του. Ακολουθεί σφοδρή ανταλλαγή πυρών και από τι δύο πλευρέ, με αποτέλεσμα οι τρει ληστέ να πέσουν μόφυρτι στο έδαφο. Ευτυχώ όλα λειτουργήσαν καλά. Η αστυνομία έδειξε ότι είναι σε ετοιμότητα. Μπορεί να αντιμετωπίζει τέτοια περιστατικά και φάνηκε ότι υπάρχει και απόλυτη ε, επιτήρηση της περιοχής σε αυτό το επίπεδο. Οι τρεις ένοπλοι μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιρακλείου, όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι από ισχυρέ αστυνομικέ δυνάμει. Οι δύο από αυτού, οι δύο κριτικοί, νοσηλεύονται στη μονάδα θεραπεία του νοσοκομείου σε πολύ σοβαρή κατάσταση, ενώ ο τρίτο φέρει τραύμα στο χέρι. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιρακλείου εξέδωσε συγχαρητήριο μήνυμα για την επιτυχή αντιμετώπιση του περιστατικού παρά το μεγάλο ρίσκο για τι ζωέ των αστυνομικών, με δεδομένο ότι οι τρει ληστέ ήταν ένοπλοι και μάλιστα με καλάσνικοφ. Είναι σύμφωνα με το νόμο και το σύνταγμα. Έγινε ανταλλαγή πυρών. Κανεί δεν θα κατηγορήσει κανένα. Εμεί το στηρίζουμε μέχρι τέρμα. Την ίδια ώρα, η ομάδα διοίκηση του Κρεταμάρη ευχαριστεί την ελληνική αστυνομία αλλά και τι τοπικέ αρχέ για την άμεση επέμβασή του. Ενώ δηλώνει πλήρω ικανοποιημένη για την αντιμετώπιση του συμβάντο από το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό του ξενοδοχείου.